Η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα τρίμηνο στην κυριολεξία φωτιά. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει συναντήσεις ο ίδιος, το επιτελείο της κυβέρνησης έχει συναντήσεις και ξεκινάμε από το Working Eurogroup και στη συνέχεια στις 26 Ιανουαρίου το Eurogroup. Όλα δείχνουν ότι αυτή η αξιολόγηση δεν θα κλείσει. Τώρα δεν θα κλείσει, τον Ιανουάριο εννοώ, έτσι. Ναι. Παρά το γεγονός, και εδώ είναι το ερώτημά μου, ότι τόσο ο κύριος Μοσκοβισή, ο οποίος είχε θέσει την 5η Δεκεμβρίου ως ημερομηνία κρίσιμη και είχε δεσμευτεί δημόσια και είχαμε δείξει τη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι τότε θα κλείσει η αξιολόγηση, δεν έκλεισε. Τι σημαίνει αυτό για μας και αν αυτό συμβαίνει κάθε φορά, μπορεί να πείσετε τον απλό μέσο πολίτη για την αξιοπιστία σας συνέχεια? Νομίζω ότι έχει αντιληφθεί ο κόσμος, αυτό που εσείς λέτε, ο απλός μέσος πολίτης, ότι εδώ είμαστε ενώπιον μιας απολύτως πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί το πρόγραμμα ως προς τους στόχους... Πολιτικής με ποιους εννοείται? Πολιτική με τα συντηρητικά κέντρα της Ευρώπης. Και το Υπουργείο με τους Ευρωπαίους. Όχι με τους Ευρωπαίους γενικά, προσέξτε. Με το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Διότι εδώ πέρα είναι προφανές ότι και στην προηγούμενη φάση όπου αποφασίστηκε η εφάπαξ καταβολή της 13ης σύνταξης και η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, την οποία δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, είχαμε διαρροές και δηλώσεις που λέγανε ότι μόνο μία χώρα διαφώνησε και έβαλε θέμα ως προς την συμβατότητα αυτών των μέτρων με τα συμφωνηθέντα. Άρα λοιπόν σε αυτό το καμβά πρέπει να τα βλέπουμε και τα αναλύουμε τα πράγματα, διότι τα οικονομικά δεδομένα είναι οικονομικά δεδομένα, το πρόγραμμα ως τέτοιο υπεραποδίδει και υπεραποδίδει μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ναι, όμως κύριε Υπουργέ, παρακαλώ το ολοκληρώσετε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν παρακάμπτεται, διότι έχει αναφανεί, κύριε Χατζή, αν μου επιτρέπετε, και η διαφωνία εντός των θεσμών. Και διαφωνία όχι δευτερεύουσα, αλλά διαφωνία σε σχέση με τα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Ένα λεπτό όμως. Είπατε ότι έχετε μια πολιτική αντιπαράθεση και κυρίως με το Υπουργείο το Οικονομικών της Γερμανίας. Δηλαδή μην με παρεξηγήσετε, το θεωρώ και μέσα σε κάποια πλαίσια θεμητό. Αυτό που, γιατί είναι μια συντηρητική πολιτική δύναμη, είναι αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, αυτό και... δεν έχει σημασία, δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Λέω, προσπαθώ να βάλω την αντιπαράθεση μέσα στον πολιτικό καμβά. Ούτε φαντάζομαι ότι ο κύριος Σόιμπλε ακούει τον κύριο Μητσοτάκη. Το ανάποδο συμβαίνει. Το ανάποδο συμβαίνει και με εσάς. Όμως. Εμείς να ακούμε το Σόιμπλε? Όχι, λέω με τους δανειστές. Λέω το εξής τώρα. Φαίνεται ότι η κυβέρνησή σας να επιχειρεί να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της. Τι εννοώ? Επιχειρείτε να μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έξω από το πρόγραμμα. Και αυτό γιατί όπως έχουν δείξει τα πράγματα, κύριε Παπά, θέλετε να αποφύγετε πάση θυσία την υπογραφή ενός νέου ή ενός συμπληρωματικού μνημονίου. Κατά συνέπεια, θέλετε με αυτόν τον τρόπο να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρώπη να απομονώσετε τον κύριο Σόιμπλε. Αυτή η στρατηγική πιστεύετε ότι θα σας οδηγεί στη λύση του προβλήματος για το ελληνικό χρέος? Να σας πω. Κοιτάξτε, θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι το ζήτημα της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα το θέσαμε πριν από τη συμφωνία. Το είχαμε θέσει πριν τη συμφωνία του Ιουλίου. Και λέγαμε ότι μακάρι η Ευρώπη με το θεσμικό, το πολιτικό και το οικονομικό της εκτόπισμα να μπορέσει να βρει μια λύση για το ελληνικό πρόγραμμα χωρίς την συμμετοχή του. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι στο ελληνικό πρόγραμμα επειδή το ζήτησαν άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει αποφασίσει εάν θέλει να συμμετέχει και χρηματοδοτικά ή αν θα παραμείνει. Θα εξαρτηθεί και από τον κύριο Τραμπ αυτό. Εντάξει, κάθε χώρα έχει τη συμμετοχή της. Έχει τη συμμετοχή της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι μεγαλομέτοχος. Δεν ξέρουμε τι επιλογές θα κάνει η καινούργια ηγεσία των ΗΠΑ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι το δίλημα αυτή τη στιγμή δεν το έχει η Ελλάδα. Το δίλημα το έχουν. Βρίσκεται στην αντίπερα όχθη. Διότι υπάρχει ένα συμφωνημένο πρόγραμμα το οποίο η Ελλάδα εφαρμόζει. Σκληρή διαπραγμάτευση για τα εναπομείναντα θέματα για τα οποία κατηγορούμεθα κιόλας ότι την κάνουμε με τρόπο ανεύθυνο και άλλοι έχουν το ερωτηματικό μπροστά τους. Έχουν πει ότι αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει και ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα. Η θέση και της Κομισιόν και άλλων Ευρωπαίων είναι ότι δεν χρειάζονται άλλα μέτρα. Πάντως εγώ σας ρώτησα για το αν πρέπει να φύγει και ποια είναι η στρατηγική μας. Αν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όμως, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και καλύτερα από μένα, γιατί υπήρξατε
ως υπουργός επικρατείας, ένας από εκείνους που παρακολουθούσε από στενά όλες αυτές τις διαδικασίες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κύριε Παπά, από την ιστορία αυτή, είναι πολύ δύσκολο στη Γερμανική Βουλή να περάσει βοήθεια προς την Ελλάδα. Εντάξει, δυσκολίες έχουν όλες. Το αντιλαμβάνεστε όλες, αυτό. Δυσκολίες σημαίνει πρόβλημα. Δυσκολίες έχουν όλες οι βουλές. Αλλά όχι όλες οι βουλές, εδώ μιλάμε για τους Γερμανούς. Βεβαίως, και οι Γερμανοί έχουν βουλή και εμείς έχουμε βουλή και οι Γερμανοί έχουν λαό και εδώ πέρα είμαστε ένας άλλος λαός. Δεν κατάλαβα. Ο καθένας θα πρέπει να σας εξηγήσω. Μιλάω για τη στρατηγική σας όμως. Η στρατηγική μας είναι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τις προτεραιότητες τις δικές μας, με τις προτεραιότητες της αριστεράς και βεβαίως το να αναπτύσσουμε την οικονομική και πολιτική διπλωματία η οποία μας έφερε σε θέση από την απομόνωση της περσινής χρονιάς και τη δύσκολη θέση να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση όπου μειοψηφούν οι δυνάμεις οι οποίες δεν συνδυάζονται. Ναι, αλλά η απομόνωση και οι δυσκολίες περσινής χρονιάς κυβέρνηση εσείς. Πάλι ήσασταν. Βεβαίως. Δεν αρνήθηκε κανείς. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει παραδεχτεί τα λάθη του κυρίου Βαρουφάκη. Κύριε Χατζή, κανένας δεν αρνήθηκε. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι περσινές εξελίξεις δεν ήταν αποτέλεσμα, ας πούμε, μιας προσωπικής πορείας, στρατηγικής επιλογής. Συμβάλλουν και τα πρόσωπα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρσι ήταν η Ελλάδα απομονωμένη με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πάρα πολλοί που να αντιλαμβάνονται ή να έχουν τη θέληση να συμπαραταχθούν μαζί τη. Δημοσίως. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτσι. Και θα σας έλεγα και το εξής. Δεν είναι και πολύ εύκολο να φαντάζονταν κανείς πέρσι τον Ιούλιο ότι 1,5 χρόνο μετά η Ελλάδα θα είναι μια χώρα την οποία έχει επισκεφτεί ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει διεξάγει τη σύνοδο των χωρών του Νότου. Θυμάστε τι λιδωρίες και ειρωνίες είχαμε εισπράξει όταν μιλάγαμε για μέτωπο του Νότου. Αυτό δημοσιογραφικά δεν έχει σημασία. Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει και το διπλωματικό και το πολιτικό. Το πολιτικό της εκτόπισμα και αυτό αποτυπώνεται. Ναι, βέβαια ο κύριος Ομπάμα ήρθε στην Ελλάδα για να λύσει το Κυπριακό. Δεν ήρθε στην Ελλάδα για να μας βοηθήσει. Εντάξει, γιατί οι ΗΠΑ, επειδή έχετε καταργήσει από το λεξιολόγιο. Με συγχωρείτε, έχετε καταργήσει τη λέξη υπεριαλισμό από το λεξιλογιό σα. Και μου έχει κάνει εντύπωση να μην γελάτε, γιατί είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κάποιοι σας πιστεύουν, λέει αριστερά είναι. Και θα αντιπαρατεθούν με το ξένο κεφάλαιο και τα λοιπά. Και εδώ βλέπουμε ότι τον Ομπάμα τον κάνανε ορισμένοι. Θεό δηλαδή. Τι θεός είναι ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα ήρθε να λύσει τα προβλήματα. Τα γεωπολιτικά. Θα σας παρέπεμπα στην ομιλία του για να δείτε τι προτεραιότητες έβαλε. Αλλά νομίζω ότι και η αριστερά και όλοι μας οφείλει να πολιτεύεται όχι ως σαν να υπάρχει ο παλιός διπολισμός στον κόσμο. Δεν είπα αυτό. Έτσι. Ναι. Επειδή η Ρωσία δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι Σοβιετική Ένωση, ασφαλώς δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Η αριστερά έχει κάποιες αρχές τις οποίες πρέπει και μέσα από τις διεθνείς συμμαχίες να τις παρασπίζονται. Για να πάμε όμως επί της ουσίας. Θεωρείτε ότι ο κύριος Τραμπ, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ που σε λίγες μέρες αναλαμβάνει και επίσημα τα καθηκοντά του, μπορεί να βοηθήσει εισαγωγικά τώρα αυτή τη στρατηγική της κυβέρνησης που δεν θέλετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βασίζεστε στη λογική του να φύγει το Δουνουτού? Πάμε πάλι. Όχι, πάμε πάλι τώρα. Την αρχή. Όχι, πάμε διότι τώρα, εσείς εξάγετε. Τώρα ξανά όμως. Ναι, ξανά όπως θέλετε εσείς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μου το κάνω στον Γεωργιάδη που μου λέει πάμε από την αρχή. Έτσι λέει. Πάμε τώρα. Λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μέρος της συμφωνίας, όχι επειδή το ζήτησε η Ελλάδα, επειδή το ζήτησαν άλλοι. Δεν έχει κάποια στρατηγική η Ελλάδα για να μείνει ή να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα θέλει ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία και κοινωνία γιατί να επανορθωθεί. Γιατί δεν μας το λέτε ξεκάθαρα. Το θέλετε το Δουνουτού ή δεν το θέλετε. Εξηγώ, κύριε Χατζή. Ναι, και εμένα να καταλάβω. Γιατί να σας πω, τι να σας πω ναι και όχι. Λέω, αυτή τη στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μέρος της συμφωνίας. Δεν εγείρουμε εμείς το ζήτημα. Ζήτημα εγείρει το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι. Που λέει ότι με αυτά τα δεδομένα δεν θέλει να συμμετέχει. Εμείς καλούμε όλα τα μέρη να μην καθυστερούν. Μάλιστα. Αν δεν συμμετάσχει όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σας είπα νωρίτερα ότι στη Γερμανική Βουλή δεν περνάει τίποτα. Αυτό είναι πρόβλημα της Γερμανικής Βουλής. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε εμείς όμως αν δεν περάσει από εκεί? Εμείς νομίζω, σε ποια θέση θα βρεθεί η χώρα? Νομίζω αυτό ότι, το ερώτημα. Εμείς νομίζω ότι αντί να πολιτευόμαστε, να αισθανόμαστε και να δημιουργούμε κλίμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μόνη της, απομονωμένη και χωρίς συμμαχίες οι οποίες μπορούν να τη βοηθήσουν να πάει τα πράγματα εκεί που πρέπει να την πάνε. Πρέπει να δούμε τα πράγματα με ρεαλισμό και να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες. Πάμε στα δύο βασικά θέματα. Πάμε τώρα στο κλείσιμο της αξιολόγησης που, όπως σας είπα και στην αρχή, περιμένουμε, δεν έχει κλείσει. Κάποιοι λένε ότι θα κλείσει το Φεβρουάριο και στη συνέχεια, εάν αυτό κλείσει,
θα μπορέσουμε να μπούμε στην ποιοτική, στην ποσοτική χαλάρωση και βεβαίως στη συνέχεια να προχωρήσει η χώρα για την, με την υπόφαση του χρέους και ενδεχομένως αργότερα, αυτά μπορεί να τα ξέρει κανείς από τώρα, κανένας δεν μπορεί να τα προβλέψει, μόνο κανένας medium μπορεί να βγούμε και στις αγορές. Το θέμα είναι, όταν για να κλείσει αυτή η περίφημη αξιολόγηση, τι θα δώσετε παραπάνω από ό,τι έχετε δώσει? Θα δώσετε τις ομαδικές απολύσεις? Θα δώσετε νέα δημοσιονομικά μέτρα? Θα δεχτείτε το πλεόνασμα 3,5% για 5 ή για 10 χρόνια? Γιατί κάτι πρέπει να δώσετε για να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Μέχρι πού είστε αποφασισμένοι να φτάσετε? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε κάθε φορά που υπάρχουν στη διαπραγμάτευση διαφωνίες, αναπαράγεται ένα κλίμα ότι είμαστε έτοιμοι να υποχωρήσουμε στα πάντα. Γιατί είμαστε αδύνατη χώρα, γι' αυτό το ούτε, λέω. Εντάξει, μα, ναι. Δεν έχει αποδειχθεί, μα δεν έχει αποδειχθεί στην πορεία των διαπραγματεύσεων ότι κατάφεραν να επιβάλλουν χωρίς αντιστάσεις τα πάντα οι άλλοι ή ότι εμείς δεν περάσαμε πράγματα που θέλαμε. Ναι, αλλά το τρίτο μνημόνιο το επιβάλλαν όμως. Το τρίτο μνημόνιο επευλήθη, διότι ήταν οι δανειακές ανάγκες της χώρας αδύνατο να καλυφθούν. Επευλήθη όμως. Επευλήθη. Σε κάποια συμφωνία θα φτάναμε, κύριε Χατζή. Μην έχετε αμφιβολίες. Το ερώτημα είναι αν θα ήταν συμφωνία. Αυτή η ζήτηση γινόταν. Ναι, λέω. Ότι, και θέλω να σας θυμίσω ότι και τις ημέρες του δημοψηφίσματος ο Πρωθυπουργός έλεγε: θέλω εντολή για καλύτερη συμφωνία. Δεν πετύχαμε όσο θα θέλαμε. Πετύχαμε κάποια και μάλιστα δουλέψαμε και στην πορεία της συμφωνίας για να βελτιωθούν την περαιτέρω οι καταστάσεις. Τι θα δώσετε σε αυτή τη νέα ιστορία? Νομίζω ότι τα πράγματα τα οποία συζητιώνται αυτή τη στιγμή είναι τα ζητήματα της κάλυψης ενός μικρού δημοσιονομικού κενού για το 2018 και τα ζητήματα τα υπόλοιπα των εργασιακών σχέσεων. Όχι μόνο έχουμε κάνει καθαρή ποια είναι η θέση μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε και πάρα πολύ διευρυμένη κατανόηση στο επίπεδο της Ευρώπης. Και όταν λέω το επίπεδο της Ευρώπης, θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι οι Ευρωπαίοι πλέον δεν συζητάνε το ελληνικό ζήτημα με όρους τρόικας μόνο. Το συζητάνε και στους δημοκρατικούς θεσμούς όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουν όμως τέτοια δύναμη και τέτοια ισχύ για να επιβάλλουν πράγματα. Ποιος το λέει αυτό? Όχι, φάνηκε ακριβώς το αντίθετο. Γιατί αν θέλανε να το βοηθήσουν, φάνηκε ακριβώς το αντίθετο, κύριε Χατζή. Επιτρέψτε μου να θυμίσω. Όχι, δεν ότι οι κύκλοι στους οποίους αναφέρεστε, δηλαδή οι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν θέλανε ούτε η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου να ολοκληρωθεί ως τριετής. Ναι. Και να υπογραφεί ως τέτοια. Δεν θέλανε να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Δεν τα καταφέρανε. Και νομίζω ότι και τώρα αυτού του τύπου. Νομίζω ότι αυτού του τύπου οι σκοπιμότητες θα. Σύμφωνοι, αλλά εδώ όμως ουσιαστικά τι μου λέτε? Ότι πάνω στο τραπέζι είναι πράγματι ομαδικές απολύσεις, γιατί μου μιλήσατε για εργασιακά. Είναι το δημοσιονομικό κενό που το χαρακτηρίζεται μικρό. Έτσι, μας το λέτε ότι είναι λίγο, εντάξει, αλλά εκεί υπάρχει ζήτημα και πρέπει να λάβετε μέτρα. Αλλά δεν μου απαντάτε για το 3,5%, εάν αυτό θα ισχύσει 3,5%. Για 5 ή για 10 χρόνια. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πλεονάσματα. Καταρχήν, αυτά είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο να συμφωνούνται και να αναθεωρούνται μετά, να επανεξετάζονται κτλ. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η Ελλάδα έχει ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί ακριβώς επειδή έχει μέχρι το 18 χαμηλά πλεονάσματα. Είναι δηλαδή ένας από τους θεμελιώδεις λόγους. Θυμίζω ότι κληρονομήσαμε πλεονάσματα τα οποία ήταν στο 4,5% που θα σήμαινε 20 δις περισσότερα μέτρα μέχρι το 2018. Σε αυτό να μου επιτρέψετε κάτι να πω. Πείτε μου. Θυμάμαι μια ομιλία του κυρίου Σαμαρά που είχε πει για 3,5. Μάλιστα. Δημόσια, χωρίς να ενημερώσετε. Δεν ξέρω, εσείς θυμάστε μία ομιλία, εγώ θυμάμαι την υπογραφή του Φαρδιά Πλατιά. Όχι, και σας λέω ένα περιστατικό. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα υπάρχει. Το οποίο δεν διαψεύτηκε. Υπάρχει το τετελεσμένο και το τετελεσμένο. Σύμφωνοι, είναι υπογραφές. Δεν διαφωνούμε. Όπου προσέξτε να δείτε, ήταν υπογεγραμμένα τα οποία έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας τώρα για χαμηλότερα πλεονάσματα. Διότι. Καλώς υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία πλεονάσματα του 4 και του 4,5% το 2014. Μάλιστα. Αν καλώς τα υπέγραψε. Σας έχουν απαντήσει στη Βουλή. Όχι, όχι. Αν καλώς τα υπέγραψε, γιατί ζητάει τώρα να χαμηλώσουν? Μάλιστα. Έτσι, και αν τώρα λέει χαμηλά πλεονάσματα, γιατί μας λέει ότι η Ελλάδα ήταν έτοιμη να βγει σε ανάπτυξη? Δηλαδή, έχει υπονομεύσει προς η επιχειρηματολογία της. Όχι, προς τους τηλεθεατές. Εσείς είστε υποχρεωμένος ως δημοσιογράφος να με ρωτάτε να αυτά που μας ρωτάνε οι αντίπαλοι μας. Να απαντήσει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση.
Ναι. Εγώ θέλω τώρα όμως. Αλλά όχι, ναι. Επιτρέψτε μου, ήθελα να ολοκληρώσω για να επισημάνω μια θεμελιώδη αντίφαση. Όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν γίνεται με υψηλά πλεονάσματα, προφανώς δεν γινόταν με τα πλεονάσματα που υπέγραψε ο Σαμαράς. Ναι. Ομολογεί δηλαδή αυτό που ομολόγησε και ο κύριος Χαρδούβελης, ότι το πρόγραμμα δεν έβγαινε. Πάντως ήταν. Και αυτό που λέμε εμείς. Όχι τις ανοησίες περί Σαξεστόρ. Το mail Χαρδούβελη αντικειμενικά ήταν. Δεν μιλάω για το mail. Μιλάω για την ομολογία. Μικρότερου κόστους από δεν, ό,τι ήταν. Δεν είχε μετά, καμία απολύτως σημασία το mail Χαρδούβελη. Ναι, αλλά το κάνατε σημαία όμως, κύριε Όχι, Υπουργέ. Κάνετε λάθος. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Λαφαζάνη τότε και τον κύριο που του φέρναμε εδώ, την κυρία Κωνσταντοπούλη, και αυτού το κάνανε σημαία. Κύριε Χατζή, επιτρέψτε να σα πω, το mail Χαρδούβελη δεν ήταν ούτε συμφωνία, ούτε έκλεινε καμία δανειακή σύμβαση, ούτε έκλεινε καμία αξιολόγηση. Το mail Χαρδούβελη ήταν μια αποτυχημένη απόπειρα να ξεκινήσει η συζήτηση με του εταίρου. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω προχωρήσω, βέβαια αντεπαραθώ μαζί σας. Εγώ θέτω τα ερωτήματα και η κρίση είναι. Όχι, όχι, δεν είναι η δουλειά μου αυτή και το λέω για ορισμένους. Εσείς κρίνετε από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Πάμε τώρα λοιπόν σε ό,τι αφορά βέβαια τις ομαδικές απολύσεις και τα νέα δημοσιονομικά μέτρα. Εκεί πέρα υπάρχει ζήτημα, ζητάνε, αλλά βέβαια. Δεν ξέρω ακόμα ποιο είναι η κόκκινη γραμμή. Αν υπάρχει καν κόκκινη γραμμή. Γνωρίζετε ότι το ζητάνε. Και εδώ ναι, πρέπει, τι θα κάνετε όμως, αν επιμείνουν σε αυτό. Εμείς θα επιμείνουμε και να μην εφαρμοστούν. Και μάλιστα δεν επιμένουμε μόνο στις κλειστές πόρτες. Αυτό το ερώτημα είναι μόνιμο, κύριε Χατζή. Μα είναι πάντα και είναι το, μόνιμο, το λέγαμε και σε εσάς και στη Νέα Δημοκρατία και σε εσάς και σε όλους. Έχουμε δείξει, νομίζω, εμείς το πώς πολιτευόμαστε. Διότι επέμειναν και τις προηγούμενες φορές και δεν κατάφεραν να περάσουν αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα. Είπατε για την Ευρώπη και τους συνομιλητές σας και τα λοιπά. Θυμάμαι που λέγατε ότι εμείς θα αλλάξουμε την Ευρώπη. Και πιστεύατε τότε ότι η Ευρώπη θα πάει πιο αριστερά. Δεν πήγε πιο αριστερά η Ευρώπη, κύριε Παπά. Η Ευρώπη πάει πιο δεξιά. Στη Γαλλία θα έχουμε το Φιγιόν. Και εύχομαι να έχουμε το Φιγιόν, να μην έχουμε την κυρία Λεπέν, έτσι. Στην Γερμανία θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Μέρκελ. Στην Ολλανδία, που κατά την κρίση μου, το έχω πει 150 φορές και έχω γίνει κουραστικός από αυτή την εκπομπή, είναι σημαντικός παράγοντας αυτό που θα συμβεί η Ολλανδία. Είναι σημαντικός παράγοντας και οι εκλογές στην Ολλανδία είναι κομβικές για την Ελλάδα, γιατί η Ολλανδία είναι μια μεσαία σε δυναμική χώρα, αλλά έχει ενταχθεί στο γκρουπ των μεγάλων και παράλληλα είναι και ο τοποτηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη μετά την Αγγλία. Άρα, ποιον θα έχετε συνομιλητή όταν θα έχουμε και εκλογές και στην Ιταλία που δεν θα πάει στη λύση που είχε, ποιος θα είναι ο συνομιλητής που μέχρι τώρα. Κούτσα στραβά, ο κύριο Ολάντ είπε 5 κουβέντες, ο κύριο Ρέντσι, άλλες 2, βέβαια την πάρτη τους κοιτάνε αυτή στην τελική. Αλλά ποιον θα έχουμε συνομιλητή, ποιος θα μας στηρίξει, ποιος είναι αυτός που μια πολιτική αριστερή σαν τη δική σας, την οποία διατείνεστε ότι εφαρμόζετε, θα τη στηρίξει από αυτούς όταν η Ευρώπη πάει πολύ συντηρητικά πλέον. Καταρχήν θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να σκεφτούν τι πρέπει να πράξουν για να μην ευοδοθούν σενάρια εθνικής αναδίπλωσης σε καμία χώρα της Ευρώπης, έτσι. Και όταν λέω όλες, εννοώ και, για να μην πω κυρίως, τις δυνάμεις τις σοσιαλδημοκρατικές, οι οποίες δυστυχώς τώρα έρχονται να πληρώσουν το τίμημα της μακρόχρονης σύμπλευσής τους με τους συντηρητικούς. Αλλά ξέρετε, η ζωή κρύβει εκπλήξεις, έτσι. Και δεν θα περίμενε κανείς, θα σας έλεγα, δεν θα περίμενε κανείς από τον επικεφαλής της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ, να βγαίνει τόσο ευθαρσός και να στηρίζει τις θέσεις οι οποίες είναι στην μεριά την ελληνική και όχι τις θέσεις που ακουμπούν στην ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα περιμένουμε λοιπόν να ξαναγίνει. Αυτό δεν είναι εμείς κακό. Όμως εγώ δεν σας μίλησα γι' αυτό. Σας ναι. μίλησα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες θα αλλάξουν χέρια πλέον ηγεσίες. Και τα χέρια αυτά είναι πιο συντηρητικά, καταλάβατε. Να περιμένουμε να τα δούμε, αλλά μην νομίζετε ότι ακόμα και σε συντηρητικούς και σε συντηρητικούς κύκλους γίνεται αντιληπτό ότι κάτι πρέπει να γίνει για να περάσει η Ευρώπη ξανά στη σφαίρα της ανάπτυξης. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ούτε είναι κατά ανάγκη θα βγει κάποιος συντηρητικός σε μια χώρα άλλη από τη Γερμανία και θα έχει μια πολιτική αιμονή να τιμωρήσει την Ελλάδα. Δεν είπα αυτό, εγώ λέω για τους συνομιλητές. Λέω ότι ο κάθε ένας συντηρητικός δεν θέλει να τιμωρήσει κανέναν. Και δεν νομίζω ότι θέλει να τιμωρήσει. Απλώς έχει άλλη πολιτική σκέψη. Εντάξει, άλλη πολιτική σκέψη. Τελείως διαφορετική έχει, κουλτούρα. Αυτό σας λέω. Άλλη στρατηγική. Ας πούμε, η σύνοδος του Νότου, η οποία θα γίνει σύντομα και στην Πορτογαλία η επόμενη. Ναι. Έτσι. Και εκεί θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας. Σε αυτό το κομμάτι της συνέντευξης, γιατί θα μπούμε και στα άλλα τα τρέχοντα και στα πιο καυτά συνέχεια, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή παρατηρείται το φαινόμενο ότι. Εντάξει, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί, παλεύει, θέλει να ανταλύσει αυτά τα προβλήματα.
και αγωνίζεται να μπει στην ποσοτική χαλάρωση. Είναι ένας από τους τέσσερους πυλώνες που έχει βάλει ο κύριος Τσίπρας στη στρατηγική του. Εάν ο κύριος Ντράγκη, βλέποντας τον πληθωρισμό, γιατί έχουμε και εκεί ζήτημα αύξησης του πληθωρισμού, και οι δικές μας πληροφορίες, φαντάζομαι και οι δικές σας, συμπίπτουν, φαντάζομαι, ότι έχει στη σκέψη του ενδεχομένως να κλείσει νωρίτερα το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Τι θα γίνει με τις τράπεζες, εάν υπάρξει αυτή, γιατί είναι έντονη η συζήτηση αυτή και την πληροφορία την έχουμε από πολύ σοβαρό παράγοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι καταρχήν να αντιλαμβάνεται κανείς ότι το ζήτημα της ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα πολυπαραγωγικό, έτσι. Δεν απαιτεί μόνο πολιτικές εντός της χώρας, οι οποίες να είναι αναπτυξιακές, να προστατεύουν τα χαμηλά εισοδήματα και την κοινωνική συνοχή, αλλά απαιτεί και αποφάσεις γενναίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πληρώνει το τίμημα της γερμανικής επιλογής, μάλλον της γερμανικής μη επιλογής, που η Γερμανία δεν θέλει να βάλει και τα δύο πόδια μέσα στην Ένωση. Δεν θέλει δηλαδή και εμποδίζει. Σύμφωνοι, αλλά όμως τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Ξέρετε, θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Ναι, προφανέστατα θα επηρεαστούν και όλες οι χώρες. Θα επηρεαστούν όλες οι χώρες και η δική μας. Εδώ όμως θα πρέπει να αγωνιστούμε για να αποφύγουμε τα αρνητικά σενάρια. Μάλιστα. Παρατηρώ πάντως ότι έχετε γενικά στοχοποιήσει, ενώ πολιτικά, τη Γερμανία. Δηλαδή και ειδικά τον κύριο Σόιμπλε. Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι πολιτικός αντίπαλος, εντάξει. Και οι πολιτικοί αντίπαλοι συγκρούονται, συζητούν, συμβιβάζονται. Αυτή είναι η πολιτική. Ωστόσο, δεν είναι το τρόπος. Πρόσωπο πάνω στο οποίο βασίζονται πάρα πολλά πράγματα και εξαρτώνται από εκείνον πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον της κοινωνίας. Θα σας έλεγα ότι η πολιτική ατμόσφαιρα στην οποία κάποιοι με ένα νεύμα καθόριζαν τις αποφάσεις συνολικά, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Μάλιστα, άρα κατά είμαστε συνέπεια, ναι, σε καλύτερη κατάσταση από πέρσι. Κατά συνέπεια, ο πολιτικός αντίπαλος είναι ο κύριος Σόιμπλε, δεν είναι η κυρία Μέρκελ? Μα, ακούστε να δείτε. Όχι, απάντησε μου σε αυτό. Εδώ νομίζω. Γιατί το είπατε? Νομίζω ότι δεν παράγουμε καμία είδηση με το να πούμε ότι υπάρχει ένα συντηρητικό κόμμα. Ένα συντηρητικό κόμμα στην κυβέρνηση τη γερμανική, ένα κόμμα τη αριστερά στην κυβέρνηση την ελληνική. Είναι λογικό να υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός. Ωραία. Θα γυρίσουμε, γιατί έχουμε κάποιες ημερομηνίες εδώ καυτές, να κάνουμε ένα σχόλιο και να πάμε και στα υπόθεση με τις άδειες τηλεοπτικές. Δεν θα σας αφήσουμε γιατί είστε και ενημέρωσης. Έτσι, λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας με τον κύριο Νίκο Παπά.